Κύριε Παγιοργίου, γιατί αντιδράτε εσείς τόσο έντονα σε αυτό το νομοσχέδιο, το εργασιακό, το οποίο έρχεται? Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει και κανένα δύο καλά στοιχεία. Υπερορίες, έβλεπα πώς να πληρώνονται κτλ. Να ξεκινήσω από τις υπερορίες, παρότι δεν είναι το ουσιώδες ζήτημα. Για δείτε τώρα τι κάνει. Βάζει ένα εργαζόμενο που είναι με μερική απασχόληση. Ναι. Αντί λοιπόν ο εργοδότης να τον κάνει με πλήρη απασχόληση αυτόν, έχει τη δυνατότητα να τον απασχολεί πέραν του συμφωνημένου ωραρίου, του τετραώρου ας πούμε για παράδειγμα, με 12% προς αύξηση. Μα ακόμα και η υπερορία, όπως έχει καθιερωθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι τριπλάσια από αυτό το 12%. Ποιος μου λέει εμένα λοιπόν ότι έτσι όπως πάει η δουλειά με το 12% για τους μερικούς απασχολούμενους, αν αύριο μεθαύριο δεν υπονομεύουν στην ουσία δηλαδή και την υπερορία. Και έρθει με ένα νέο νομοσχέδιο ο Τσάρος Βρούτσης, γιατί περί Τσάρου πρόκειται, αν δείτε και στο νομοσχέδιο αυτά, όλα τα αφήνει στα χέρια του Υπουργού, δηλαδή με υπουργικές αποφάσεις τα ρυθμίζονται τα περισσότερα ζητήματα που δεν προβλέπονται από τον νόμο ή δεν διευκρινίζονται στον νόμο. Έρχεται αύριο λοιπόν ο Βρούτσης ή ένας άλλος Βρούτσης ή μια Αχτσιόγλου και καταργεί επί της ουσίας και την υπερορία, την πάει και την υπερορία στο 12%. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, να έχετε υπόψη σας ότι και στο θέμα αυτό των εργασιακών, ο στόχος τους είναι ένας. Είναι σαφής. Τι είπε ο ΣΕΒ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πραγματικά ικανοποιήσει το 60% των απαιτήσεων που είχε ο ΣΕΒ. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, πάρα πολύ απλό, να πατήσει πάνω σε αυτό το 60% να ικανοποιήσει και το υπόλοιπο 40%. Μόνο που για να ικανοποιήσει το υπόλοιπο 40%, που έχει να κάνει με τόσα ζητήματα, δηλαδή με την κατάργηση των συμβάσεων στην ουσία, δηλαδή να αρκοθετεί κάθε έννοια εφαρμογής συλλογικής σύμβασης, τι χρειάζεται? Να ακουμπήσεις, μάλλον να ακουμπήσεις, να βάλεις στο γύψο τα σωματεία. Γιατί αυτό είναι το βασικό του. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα. Ναι, το δεύτερο θέμα που όμως είναι απαιτούμενο για να ισχύσει το πρώτο θέμα. Άλλο θέμα. Πού διαφωνείτε, κύριε Παγιοργίου, σε αυτό? Τι που διαφωνούμε? Εδώ μιλάμε ότι καταργούν τις συμβάσεις. Επί της ουσίας καταργούν τις συμβάσεις. Εξαιρέσεις άμα η επιχείρηση έχει οικονομικές δυσκολίες. Εξαιρέσεις αν η σύμβαση είναι επιχειρησιακή. Έρχονται ενός προσώπων αυτές οι περιβόητες ενός προσώπων που είχαμε 2.000 περίπου ενός προσώπων. Τη διετία εκεί 12-13, με τις μόλις αυτές τις επιχειρησιακές συμβάσεις που ρίξαν τους μισθούς σχεδόν κάτω και από τον κατώτατο μισθό, έρχεται τώρα και τις επεκτείνει ακόμα περισσότερο. Έρχονται λοιπόν ενός προσώπων, έρχονται, πώς να το πω, οι επιχειρησιακές, οι τοπικές κλαδικές. Δηλαδή φτιάχνει ένα περιβάλλον που να μην ισχύει λοιπόν αύριο απολύτως τίποτα. Και το χειρότερο από όλα, σας πω ποιο είναι. Το χειρότερο από όλα, σας πω εγώ ποιο είναι, κύριε Παγιοργίου. Όχι, να σας πω εγώ. Γιατί δεν αντιδράτε εσείς, ηγεσέ? Θα σας πω και αυτό. Όχι, αυτό το χειρότερο από όλα. Μα θα σας το πω τώρα εσείς, ηγεσέ, να το ξεκαθαρίσουμε. Το χειρότερο από όλα είναι το εξής. Που για την περίφημη επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, λέει, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων κτλ. Με άλλα λόγια δηλαδή, αυτό ακριβώς που λέει ο ΣΕΒ. Όταν έχω υπερκέρδη, κάτι παραπάνω θα δίνω. Όταν έχω σκέτα κέρδη, δεν θα δίνω τίποτα. Και όταν έχω λιγότερα κέρδη, θα σας μειώνω και τους μισθούς. Ναι. Τώρα, γεσέ, τώρα, κοιτάξτε τώρα. Ξύνετε τώρα πληγές. Σε λίγο καιρό θα έρθει. Μισό λεπτό. Υποτίθεται ότι αυτό συμβαίνει σε μια επιχείρηση που δεν έχει κέρδη. Σε μια επιχείρηση που είναι στο χείλο του γκρεμού. Δηλαδή να την κλείσουμε και εκεί είναι. Γιατί εγώ θα σας το λέω. Γιατί... επιχειρήσεις πάντως δεν τις κλείνουν οι εργαζόμενοι. Έχει αποδειχθεί δηλαδή. Τις κλείνει. Δεν λέμε οι εργαζόμενοι. Δεν είπαμε εμείς ότι όχι, λέω εγώ. Οι μισθοί των εργαζόμενων σίγουρα δεν κλείνουν τις επιχειρήσεις. Ναι, αλλά δεν πρέπει να υπάρξει και μια συνεννόηση. Αυτό λέω. Είσαι άνεργος τελείως. Άμα η επιλογή είναι αυτή, είναι μόνο και ρητά μόνο για τέτοιες περιπτώσεις. Σκληρό. Κύριε Παπαγεωργίου, δεν λέμε ότι είναι καλό. Είναι σκληρό. Εγώ αλλά λέω από το να είσαι ότι... άνεργος τελείως, δεν ξέρω. Είναι αποδεδειγμένο. Μια εταιρεία που είναι στο... έχει αποδειχθεί. Αυτό λέω. Έχει αποδειχθεί. Δεν συζητάμε, για την καινούργια εταιρεία. Ναι, εγώ σας λέω το εξής. Έχει αποδειχθεί τώρα στην κρίση και είναι βέβαιο αυτό και μην πείτε εσείς οι ίδιοι, όλοι σε αυτό το τραπέζι το ξέρουμε. Που να έχει πλουτίσει, κύριε Παπαγεωργίου, στην κρίση. Ου, μα τι λέτε? Ποιο, τώρα. Για πείτε μου. Σοβαρά μιλάτε. Μία να μου πείτε που έχει πλουτίσει. Τι σας πω, εγώ στον τουρισμό δουλεύω, μπορώ να σας ονομάσω χίλιες. Έχουν πλουτίσει στην κρίση για τον τουρισμό. Μπορώ να σας ονομάσω χίλιες. Το 2013 που ήμασταν... Εγώ για υπεργανωμένους ξενοδόχους διαβάζω, που είναι πρώτη απειλής να τους πάρουν οι τράπεζες στα ξενοδοχεία. Δεν διαβάζω κάτι άλλο. Το 2013, υπερχρεωμένοι ήταν και πριν την κρίση. Θέλετε να πούμε ονόματα? Υπερχρεωμένοι ήταν και πριν την κρίση. Άμα θέλετε να πούμε και ονόματα. Υπερχρεωμένοι ήταν και πριν την κρίση. Και πριν την κρίση. Και ήρθε και κρίση. Και πριν την κρίση γιατί ήταν κρατικό. Και είναι πρωτοπληστηριασμών. Γιατί, πώς τώρα, τι να σας πω τώρα. Να σας πω κάτι, εσείς θεωρείτε δίκαιο ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι σε μια υγιή επιχείρηση και αποφασίζει η επιχείρηση να αλλάξει, αν θέλετε, είτε το πρόσωπο του εργαζόμενου, είτε τους όρους εργασίας του, να είναι το ίδιο
με μια εταιρεία η οποία αποδεδειγμένα πάει για φούντο, πτωχεύει. Δεν μπορεί. Δηλαδή μου βάζετε τον εργαζόμενο μιας υγιούς επιχειρήσεως της εταιρείας Χ, που ο εργοδότης αποφασίζει να φύγει ο κύριος Τσαγκάρης και να έρθει ο κύριος Ρογκάκος. Ναι. Θέλετε εσείς αυτή η επιχείρηση να δουλεύει με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων εκεί στην ίδια διαδικασία, ας πούμε με το Μαρινόπλο που πτώχευσε, ναι, και προσπαθούσαν να βρουν το Σκλαβενίτη να μην χάσουν τις εργασίες εργασίες. Είναι ερώτηση. Αλίμονο δεν είναι προφανώς. Αλίμονο αν τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλίμονο, αν μπαίνανε στο ζήτημα, αν η επιχείρηση πάει καλά ή δεν πάει καλά και όλα αυτά. Αλίμονο, γιατί εγώ δεν ξέρω καμία επιχείρηση η οποία δεν πήγαινε καλά και μείωσε τους μισούς των εργαζομένων, να σώθηκε, κύριε, να διασώθηκε και να υπήρχε. Προφανώς υπάρχει διαφορετική μαθηματικά θεωρία. Κύριε Παγιοργίου, πού είναι η ΓΕΣΕ? Μετά τον πανηγυρισμό στην έξοδο από στην το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Όχι, όχι, δεν είναι εκεί. Δεν είναι στο παιδί του Άριος. Στην Πατησίων εννοείται στα γραφεία της ΓΕΣΕ. Αυτό ήταν προεκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Αφήστε το αυτό. Αλλά όσο και μάλιστα υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που παρελάσει από εκεί όλοι οι σημερινοί υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Προεκλογικά εννοώ. Η ΓΕΣΕ λοιπόν βγαίνοντας έξω, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ. Για να αδικείτε τον κύριο Παναγόπουλο. Εμείς ξέραμε ότι εκεί στη ΓΕΣΕ πήγαινε το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θυμάμαι... Πώς αλλάζουν τα πράγματα. Πώς αλλάζουν. Λοιπόν, βγαίνοντας λοιπόν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο αυτός ο διορισμένος πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Εντάξει. Όπως και εγώ, δεν λέω. Λέω, βγαίνοντας, γιατί κρίνει αναλόγως με την περίσταση πότε είναι διορισμένος και πότε δεν είναι. Βγαίνοντας λοιπόν από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, πανηγύρισε για την επιστροφή στην κανονικότητα. Ακούγοντας προφανώς, φαντάζομαι, από τον Πρωθυπουργό όλα αυτά τα οποία έχει, περιέχονται σήμερα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο που έχουμε δει. Έχει δει το φως δημοσιότητα. Αυτό το καταγγέλει και λέει: δεν μπορώ να κάνω κινητοποιήσεις γιατί μου κάνατε κούκι το συνέδριο και δεν έχω διοίκηση για να πάω. Τις κινητοποιήσεις, και να τα ακούσει και ο κόσμος αυτό, αν και νομίζω ότι οι εργαζόμενοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, δεν τις οργάνωσε ποτέ η ΓΕΣΕ. Τις κινητοποιήσεις οργανώνουν τα συνδικάτα, ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα. Και βεβαίως αυτοί που μπαίνουν μπροστά σε αυτή την υπόθεση να την οργανώσουν είναι αυτά τα σωματεία. Αυτές οι ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα που έχουν σταθεί μέσα στην κρίση, ναι, στο πλευρό του εργαζόμενου, δεν τα διπλώσανε. Γενική απεργία ΓΕΣΕ δεν θα προκηρύξει όταν είναι. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι ποιος την κηρύσει. Νομίζω ότι εσείς οι ίδιοι πολλές φορές έχετε πει, έγκριτοι δημοσιογράφοι και βεβαίως μέσα από τις εκπομπές σας, ότι η αποτελεσματικότητα των απεργιών δεν κρίνεται από το ποιος την έχει κηρύξει. Κρίνεται από το τι συμμετοχή έχει και ποιος την οργανώνει και πώς την οργανώνει. Αν πεις τον εργαζόμενο και του κλείσεις το μάτι και του πεις από μια πλευρά ότι σωστά είναι αυτά τα μέτρα, αλλά ρε αδερφέ, όχι και τόσο. Τότε λοιπόν τι συμμετοχή να έχει ο εργάτης. Ναι. Αυτό που πρέπει να του πεις είναι ότι αυτά τα μέτρα στρέφονται, είναι υποδομή, πραγματική υποδομή, ενάντια στην καθημερινότητά του, στη ζωή του, στο σύνολο των δικαιωμάτων του. Νομίζω ότι η ΓΕΣΕ, για να μην τους δεν θέλω να δίκεται κανείς, νομίζω ότι η ανακοίνωση της ΓΕΣΕ είναι στην κατεύθυνση ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι. Για να είμαι... Εγώ οφείλω να το πω. Ήξεις, το βλέπετε εσείς. Όχι, δεν το βλέπω εγώ. Ακούω την άποψή σας. Δεν το βλέπω εγώ. Δεν το βλέπω εγώ. Το βλέπουν οι εργαζόμενοι. Μια ματιά και μόνο να δείτε. Στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε συλλαλητήριο πριν λίγες μέρες. Δεν είχαμε συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες μέρες. Αλλά τους εργαζόμενους δεν τους εκπροσωπεί μόνο το ΠΑΜΕ. Για να μην τρελαθούμε κιόλα. Του εργαζόμενου που εκπροσωπούν τα συνδικάτα. Ακριβώ. Δεν είναι μόνο το ΠΑΜΕ. Ένα λεπτό. Και για ποιου εργαζόμενου μιλάμε? Είναι του δημοσίου. Δηλαδή, μην πάρει και το προνόμιο τώρα το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ ότι εκπροσωπεί και ο εργαζόμενο κ. Παγιοργίου μου. Το λέω με μεγάλο σεβασμό. Ξαναλέω. Είναι τα συνδικάτα. Ξαναλέω συγκεκριμένα. Έτσι. Το ζήτημα δεν είναι ποιο του εκπροσωπεί και αν θέλετε, σα είπα, τα συνδικάτα. Έτσι. Αλλά όμω το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι αυτό που υποτίθεται ότι του εκπροσωπεί ή του εκπροσωπεί στην πραγματικότητα, τι στάση έχει. Ας και μην είναι, να σας πω και, και αν προωθεί, ναι, και αν έχει κίνητο τι ανάγκε των εργαζομένων ή τι ανάγκε των εργαζομένων.